Από καρδιάς, γιατί η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε αυτή την έναρξη του πρώτου θεματικού πάρκου και πρώτου μουσείου της ελληνικής μυθολογίας. Και εκτός του ότι θέλω να συγχαρώ φυσικά την ΔΕΔ, την Dream Workers, αλλά και την Hexagon Exhibition, σωστά. Την εκπαιδευτική αλλά και την δημιουργική ομάδα που έκανε αυτό το πρότυπο θεματικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη και που φυσικά το Υπουργείο και ο ΕΟΤΟ έχει θέσει υπό την αιγίδα του. Είναι μια ξεχωριστή, θεωρώ, βιωματική εμπειρία, όχι μόνο για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Και φυσικά και για τους ξένους επισκέπτες μας που θα έρθουν να επισκεφτούν την πόλη της Θεσσαλονίκης, να μιληθούν σε αυτό το μαγευτικό κόσμο των μύθων, των ηρώων, των θρύλων που τόσο πολύ είμαστε εμείς υπερήφανοι Έλληνες, αλλά είναι και κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας της χώρας μας. Τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική που πραγματικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι όλοι όσοι έχουμε εμπλοκή στον τουρισμό, ιδιώτες, το δημόσιος τομέας, εκτός βέβαια από το Υπουργείο και το ΕΟΤ, αλλά τα εμπορικά επιμελητήρια ενός ξενοδόχων, έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε και να δώσουμε έμφαση στα θεματικά προϊόντα, σε συνεργασία βέβαια και με όλους εσάς που έχετε αυτές τις καταπληκτικές πρωτοβουλίες για να αναπτύξουμε θεματικά προϊόντα για αυθεντικές εμπειρίες που είναι και το mega trends, είναι αυτό για το οποίο οι τουρίστες πλέον επιδιώκουν να επισκεφτούν την κάθε χώρα. Εμείς έχουμε μια τεράστια ιστορία, τεράστιο πολιτισμό και όλοι οι επισκέπτες οι οποίοι προσελκύονται όχι μόνο για το καλοκαίρι μας, τη θάλασσα, τον ήλιο, και αυτό έχουμε ενισχύσει, μέσα στην πολιτική μας ενισχύσαμε πάρα πολύ το κομμάτι των θεματικών προϊόντων που φυσικά πάντα πρωταγωνιστής θα είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η κληρονομιά μας με την παγκόσμια ευθυνοβολία της και συνδυάζουμε στην περίπτωση αυτή τουρισμό, παιδεία, ψυχαγωγία, καινοτομία και νομίζω ότι όσο περισσότερες ασυναγώνιστες εμπειρίες δίνουμε και προσφέρουμε στους επισκέπτες, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχουμε.